Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, κυρία και κύριοι συνάδελφοι, το περιεχόμενο της προκείμενης υπερωτήσεως είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια διέρχεται μια φάση συνεχιζόμενης λιτότητας, την οποία ακολουθούν οι κυβερνήσεις και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας από το 1986, επισήμως τουλάχιστον διακηρυγμένη, με κάποια μικρά διαλύματα, τα οποία συνήθως γίνονται στις προεκλογικές περιόδους. Συνέπεια αυτής της πολιτικής, αλλά και των συνθήκων που επικρατούν μετά την υιοθέτηση του ευρώ στη χώρα μας, αλλά και του άκρατου φιλελευθερισμού, ο οποίος είναι η πολιτική των δύο καθεστωτικών κομμάτων, είναι ότι η οικονομία και το βιωτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα αποκλίνει, αντί να συγκλίνει με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ κάποιες επιχειρήσεις και ιδιαιτέρως επιχειρήσεις μη παραγωγικές, όπως είναι καλός ή κακός είναι οι τράπεζες, να ευημερούν και τα κέρδους να αυξάνουν περισσότερο. Η οικονομία μας έχει ρυθμούς αναπτύξεως, οι οποίοι, όπως λέγεται, μετά τις επεμβάσεις της δημιουργικής λογιστικής του κυρίου Σιμίτη, τις οποίες συνεχίζει φυσικά και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομικών, έχει ρυθμούς αναπτύξεως τάξεως του 4% περίπου. Βέβαια, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Αλογοσκούφη, τις προχθεσινές, αν δεν κάνω λάθος, έχουν γίνει στο 3,5%, έχουν πάει στο 3,8% με 3,5%. Ας δεχθούμε ότι είναι 4%. Άρα έχουμε μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται με 4%, με ρυθμό 4% τα τελευταία χρόνια. Παρόλο που αμφισβητώ φυσικά και την λογική με την οποία βγαίνουν αυτοί οι υπολογισμοί, αλλά και τα δεδομένα βάσει των οποίων στηρίζονται. Δεχόμαστε όμως ότι είναι 4%. Τι συμβαίνει όμως, πώς είναι δυνατόν οι τράπεζες να κατορθώνουν αυτές τις τεράστιες αναπτύξεις? Θα σας αναφέρω από στοιχεία τα οποία σταχυολόγησα από τις επίσημες ιστοσελίδες των τραπεζών χθες. Λοιπόν, Τράπεζα Εθνική, αύξηση κερδών το 2006 σε σχέση με το 2007 σε σχέση με το 2006, 70%. 1,625 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 607 λέγεται ότι είναι από δραστηριότητες εκτός Ελλάδος. Δηλαδή, περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ καθαρά κέρδη από τη δραστηριότητα στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό. 70% αύξηση κερδών της Εθνικής σε μια οικονομία η οποία αυξάνεται στην καλύτερη περίπτωση με 4%. Προφανώς έχει βρει η Εθνική, εάν δεν δεχθούμε ότι ισχύουν όλα αυτά τα περί καταχρηστικών όρων, έχει βρει μια τρομερή μέθοδο και κατορθώνει παγκοσμίως να επιτυγχάνει τέτοια μεγάλα κέρδη. Ας δούμε όμως άλλες τράπεζες. Η Αλφα Τράπεζα, αύξηση κερδών το 54%, από τα οποία καθαρά κέρδη 850 εκατομμύρια, από τα οποία τα 117 εκτός της Ελλάδος. Αγροτική Τράπεζα, 30,8% και αύξηση κερδών. Τα κέρδη σε απόλυτο ποσό 241,4 εκατομμύρια ευρώ. Eurobank, 32,1% αύξηση κερδών. Τα κέρδη 851, από τα οποία τα 115 στο εξωτερικό. Βλέπουμε καταρχήν ότι ο μύθος, ότι υπάρχουν εδώ πέρα δύο μύθοι. Πρώτον, ότι τα κέρδη των τραπεζών ενισχύονται από την τεράστια επέκτασή τους στο εξωτερικό. Μύθος, διότι όπως δείχνουν τα στοιχεία, τα μεγάλα κέρδη τα εισπράττουν από την Ελλάδα. Επίσης, είναι εντυπωσιακό το πώς κατορθώνουν όλες οι τράπεζες μαζί να αυξάνουν τα κέρδη τους. Προφανώς έχουν αναπτύξει κάποιες μεθόδους, όπως προείπα, οι οποίες είναι άγνωστες στο ευρύ κοινό, στις υπόλοιπες τράπεζες. Δεν χρειαζόμαστε όμως ιδιαίτερες αναλύσεις για να καταλήξουμε ότι αυτό το οποίο κάνουν οι τράπεζες είναι να κατακλέβουν τον ελληνικό λαό. Αυτό το λέει η καθημερινή μας εμπειρία, το λένε οι δύο αποφάσεις του δικαστηρίων. Το λέει όμως και η ατολμία των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας να επιβάλλουν στοιχειώδεις κανονισμούς. Και για να μην λέτε ότι αυτά τα λέμε εμείς οι ακραίοι ή οτιδήποτε, υπάρχει η απάντηση της Επιτροπής σε ερώτηση του νυν Υπουργού Μεταφορών κ. Χατζηδάκη της 27ης Μαρτίου του 2007, που αναφέρεται ότι οι επιβαρύνσεις των ελληνικών τραπεζών είναι έως και δεκαπλάσιες από τα ισχύοντα στην Ευρώπη. Άρα βλέπουμε ότι
Είναι προς τιμή του κυρίου Χατζηδάκη, ο οποίος τότε ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώτων εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2007, κατέθεσε την ερώτηση, αλλά είναι επίσης σαφές και το τι απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω επίσης να τονίσω ένα θέμα το οποίο φαίνεται δευτερεύον, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Είναι οι αλλαγές των ονομάτων των τραπεζών, οι οποίες γίνονται όταν χάνεται η ιδιοκτησία τους. Υπάρχει η παροιμία που λέει «Η γυναίκα του Κέσσαρα πρέπει να φαίνεται τίμια, δεν αρκεί να είναι». Και εμείς το έχουμε μεταφράσει το ότι η τράπεζα δεν αρκεί να είναι αφελληνισμένη, πρέπει και να φαίνεται. Καταργήσαμε από την Γενική Τράπεζα το «Γενική» στα ελληνικά και την κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και έχουμε βάλει το «Γενική» με λατινικά. Έχουμε μετατρέψει την Εμπορική Τράπεζα σε Εμπορική με λατινικά. Όλα αυτά μη μου πει κανείς ότι είναι marketing. Είναι απλώς μια προσπάθεια να αποδείξουν οι Έλληνες τραπεζίτες, οι οποίοι είναι τα αφεντικά, τα εγχώρια των ξένων τραπεζών, πόσο αφελληνισμένοι είναι και πόσο προχωρημένοι είναι σε αυτό που θεωρούν νέα τάξη πραγμάτων. Είναι καθήκον της κυβερνήσεως να λάβει μέτρα και προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω συνεισφέρει και είναι μια βοήθεια η σημερινή επερώτηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πολατίδη. Το λόγο έχει ο κύριος Αϊβαλιώτης. Ο κύριος Πολατίδης έχει το λόγο για 3 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφέρω, μιας και είμαι βουλευτής Μακεδονίας και θα ήθελα να μου δώσετε να μου επιτρέψετε να κάνω αυτή την αναφορά, θέλω να πω ότι για το θέμα ήδη η κυβέρνηση έχει δώσει το 99%. Επερώμαστε και χαιρόμαστε όλοι, διότι τελικά δεν δώσαμε το 100% και πήραμε αναβολή. Ως προς το θέμα που μιλάμε για τις τράπεζες, διαρκώς οι τράπεζες, κύριε Υπουργέ, μπαίνουν σε μία μη αναπτυξιακή λογική. Αναπτυξιακή λογική δική τους και της οικονομίας. Θα σας αναφέρω ως παράδειγμα την Αγροτική Τράπεζα και άλλες βέβαια. Η Αγροτική Τράπεζα έχει στα χέρια της την πλειοψηφία των συνεταιριστικών εργοστασίων της Θράκης, έχει στα χέρια της την πλειοψηφία της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης. Αντί λοιπόν να επενδύσει σε αυτές τις εταιρείες, οι οποίες και παραγωγικές είναι, και η επένδυση εκεί πέρα πραγματικά για σειρά ετών θα φέρει κέρδη στην τράπεζα, τι κάνει? Προτιμά να φορολογεί τις καταθέσεις, προτιμά να φορολογεί την οποιαδήποτε κατάθεση σε άλλο λογαριασμό. Προτιμά να πουλά σε 20χρονους που δεν έχουν την απαραίτητη εμπειρία πιστωτικές κάρτες, χρεώνονται υπερβολικά και αν δεν τους βοηθήσουν τελικά οι γονείς τους, το γνωρίζετε αυτό το θέμα, αν δεν τους βοηθήσουν τελικά οι γονείς τους, χρεώνονται και θα πληρώνουν μία ζωή αυτή την απερισκεψία που κάναν στα νεανικά τους χρόνια. Αυτή είναι η αναπτυξιακή λογική που θέλετε από τις τράπεζες? Θα σας πω για τα καταναλωτικά δάνεια της ΑΤΕ. Αυξήθηκαν κατά 46% και τα στεγαστικά κατά 26%. Με καταναλωτικά δάνεια θα δει η τράπεζα το μέλλον? Δεν βλέπετε ότι αυτό είναι κοντόφθαλμο και τελικά θα οδηγήσει και την ελληνική οικονομία αλλά και την ίδια την τράπεζα σε σοβαρότητα προβλήματα? Η Εμπορική Τράπεζα, μάλιστα, διαφημίζει ότι μία από τις αιτίες τις οποίες έκανε πολλά κέρδη ήταν η συνεργασία της με γνωστή αλυσίδα ξένων. Με γνωστή αλυσίδα ξένων συμφερόντων, μέσω της οποίας κατάφερε αυτές οι γνωστές διαφημίσεις, κάντε τα καθημερινά σας ψώνια σήμερα και πληρώστε μετά από 12 μήνες. Μετά από 12 μήνες που θα έχει ο καταναλωτής να πληρώσει και τα εκείνης της εποχής τα καταναλωτικά, τα προϊόντα τα καθημερινά και αυτά που έχει τώρα, δεν θα είναι σε ακόμα χειρότερη κατάσταση από ό,τι είναι σήμερα? Έχετε μία λογική στην οποία θέλετε να τα αφήσετε όλα ελεύθερα? Θεωρείτε ότι η ελεύθερη οικονομία είναι η πανάκια, είναι τα ιερά δόγματα αυτά του νεοφιλελευθερισμού? Ας κοιτάξουμε και λίγο στη μέκα του νεοφιλελευθερισμού. Η αγορά δεν έδωσε λύσεις. Η αγορά δημιούργησε πολύ περισσότερα προβλήματα εκεί, τα οποία εμείς ακριβώς λέτε και επέρετε το Υπουργείο Οικονομίας ότι τα γλιτώνουμε, διότι δεν είχαμε εμπλοκή εκεί. Εάν υπήρχε η μεγαλύτερη εμπλοκή και αυτή η διεθνοποίηση και η παγκοσμιοποίηση, που είναι και αυτή η πανάκια, και είχαν αγοράσει τα ελληνικά ταμεία των ασφαλισμένων τις φούσκες τις αμερικάνικες, οι οποίες ήταν το μέγα προϊόν που θα λύνει όλα τα προβλήματα, αυτή τη στιγμή θα είχαν πολύ περισσότερα προβλήματα όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Οφείλετε να αλλάξετε πολιτική. Και αυτό είναι η πεποίθηση ότι μετά από λίγο θα το αναγνωρίσετε και εσείς,
όπως φαντάζομαι ότι υπάρχει ο προβληματισμός και μέσα στην κυβέρνηση. Κάντε το από τώρα, ούτως ώστε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν από τη συμπεριφορά τραπεζών στην ελληνική οικονομία να είναι το κάτω δυνατόν τα λιγότερα.